Κύριε Στριάκη, ένα σχόλιο γιατί όσο περιμένουμε τον κύριο Οικονόμου για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πορεία πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού. Περί αυτού πρόκειται. Και φυσικά δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι διεργασίες γίνονται και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια συνολικής αναμόρφωσης της δημοκρατίας, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Κανένας δεν είναι άμυρος της ευθύνης. Δεν είναι μόνο ο κύριος Κασελάκης, είναι και η 6-6, είναι και η Ομπρέλα, είναι όλοι όσοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας, αλλά και μετά υπηρέτησαν αντιλαϊκές πολιτικές, ψήφισαν ένα τρίτο μνημόνιο, υπηρέτησαν νατοικές επιλογές, στρατηγικές επιλογές του ευρωατλαντισμού. Άρα λοιπόν όλοι υπηρετούν το συγκεκριμένο σύστημα και φυσικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα το υπηρετήσουν είτε μέσα είτε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης δίνει διαπιστευτήρια. Το πρώτο διαπιστευτήριο ήταν στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων που είπε ότι το κεφάλαιο αποτελεί εργαλείο μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ναι. Αλλά και χθες, στο βιβλίο του κ. Κοντιάδη, ο οποίος λίγο πολύ επανέφερε τη θεωρία των δύο άκρων. Ότι ο κ. Κοντιάδης. Όχι ο κύριος Κοντιάδης, ο κύριος Κασελάκης. Παρεμβαίνοντας ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Σε ποιο σημείο? Ότι σήμερα δεν υπάρχει πολυτέλεια της αποχής γενικά από την πολιτική, διότι αυτό θα οδηγήσει σε extreme επιλογές, είτε προς το ένα άκρο είτε προς το άλλο άκρο. Κάπως έτσι το είπε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δίνει διαπιστευτήρια ο κύριος Κασελάκης για να υπηρετήσει μια χαρά το πολιτικό σύστημα. Πάντως, κύριε Στριάκη, επειδή ωραία, το ΚΚΕ λοιπόν έχει κάποιες σταθερές θέσεις εδώ και δεκαετίες. Μπορεί να εξελίσσεται όμως ο κόσμος και ο Κασελάκης, ο Στέφανος, να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, να λέει πάμε μια αριστερά που προσαρμόζεται στο 2023. Να σας πω κάτι, το είπα και πριν που είμαι μέσα. Ο Καζαντζάκης είχε πει το εξής. Ο πιο δύσκολος αλλά πιο ασφαλής δρόμος είναι η ανηφόρα. Όχι η κατηφόρα. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτόν τον δύσκολο ανηφορικό δρόμο και γι' αυτό καταγράφεται και μια σταθερά ανωδική πορεία του ΚΚΕ, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι σήμερα σε συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας, όταν αφαιρούνται σημαντικά κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει υπηρετηθεί και υπηρετείται με οποιοδήποτε πρόσημο, είτε είναι δεξιό, είτε είναι αριστερό, σοσιαλδημοκρατικό ή οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο κόσμος ο αριστερός με τη ριζοσπαστική αντίληψη έχει κάθε λόγο να συστρατευτεί σήμερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ακριβώς σε μια πορεία ρίξης και ανατροπής αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Για να καλημερίσουμε και τον κύριο Οικονόμου. Κυρία Βίδου, κύριε Παπαχλημίτζο, η ακρίβεια κατατρώει το λαϊκό εισόδημα και θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και μιλάμε για είδη καθημερινής κατανάλωσης, μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα τρόφιμα, για τα ενοίκια, για τις δόσεις των δανείων από τα υψηλά επιτόκια, ακόμα και στα τροφεία των παιδικών σταθμών, στις αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα νοσοκομεία, προσέξτε, τα νοσοκομεία είναι στα όρια συντριβής, με κλινικές να βάζουν λουκέτο, χειρουργία να αναστέλλονται, θεραπείες να αναβάλλονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες. Δηλαδή η ακρίβεια δεν αφορά μόνο γενικά τον εργαζόμενο. Αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες με το κατάπτυστο φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, αφορά τους αγρότες που πετσοκόβει τις επιδοτήσεις λόγω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 με μειωμένες κατά 70% και ετησίως 250 εκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία την έχουν ασπαστεί όλα τα κόμματα. Έρχεται ο προϋπολογισμός. Ο οποίος προϋπολογισμός, προσέξτε, μιλάμε για μια φοροκαταιγίδα. 6,2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι, δηλαδή 8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Εκτείναξη των εσόδων από τον ΦΠΑ στα 24. Λογικό, δεν είναι να αγοράζω το λάδι πέρυσι 7 ευρώ και τώρα το παίρνω 15, είναι και το ΦΠΑ παραπάνω που θα πληρώσω ως καταναλωτής. Βεβαίως. Άρα περισσότερα εσόδα του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και λέει ότι καταργήστε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καταργήστε τον ΦΠΑ στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Θα καταθέσουμε ξανά πρόταση νόμου για αυτά τα ζητήματα. Ιρού, ιρδός, ιδοκλητοπίδημα. Αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες. Είναι δυνατόν να λέει τέτοια ψέματα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση,
ότι φοροδιαφεύγουν οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες όταν φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, όταν έχουν τέλος επιδεύματος και έρχεται αυτός ο κεφαλικός φόρος του εκμαρτού εισοδήματος που από 10.920 ευρώ, η πρώτη φάση του τεκμαρτού εισοδήματος, θα πρέπει να πληρώσει φόρο 1.590 ευρώ. Αυτό ακριβώς ψέματα δεν είναι. Ανεξάρτητα με τον αυτομέτρο, είναι αποτελεσματικό ή όχι. Για τη φοροδιαφυγή. Είναι 15 διαφορετικά επαγγέλματα που συνδυάζονται με την οικοδομή, για παράδειγμα. Πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες άνθρωποι, δεν έχουν κόψει απόδειξη ποτέ ζωή του. Τώρα μιλάμε ψέματα μεταξύ μας. Να σας πω, αν θέλει πραγματικά να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείθημα. Αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη πέρυσι, και να τα πάρει αναδρομικά. Εθελοντική φορολογία σε εφοπλιστές, 58 φοροαπαλλαγές, τριγωνικές συναλλαγές, offshore εταιρείες. Γιατί δεν βάζει λοιπόν χέρι, με συγχωρείτε για τη φράση, στο μεγάλο κεφάλαιο, να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο και να απαλλάξει τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όχι, είναι καθαρά ταξική πολιτική, την οποία φυσικά εφαρμόζει τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν και η κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάσαι, με τον κύριο Κατρούγκαλο προεκλογικά. Σύντομο σχόλιο, κύριε Κόκαλη, γιατί πρέπει να απαντήσω. Αφορολόγητο για τους αυτοαπασχολούμενους και κλείνουμε αυτό, 12.000 ευρώ. Πρόταση που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Αύριο πάντως, 11.30 ώρα στην Ομόνια. Αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες, επιστήμονες και σε όλη την Ελλάδα. Ωραία.